Επιστρέψαμε με MasterChef και προσθέθηκε εδώ στην παρέα μας ο Θωμάς Δελιγιάννης. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε, Θωμά μου. Ένας πολύ ωραίος τύπος. Ωραίος τύπος, τον οποίο τον είδαμε στο χθεσινό επεισόδιο του MasterChef. Δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει ούτε τη λευκή ούτε τη μαύρη ποδιά. Πάμε να δούμε το βίντεο του και να τα συζητήσουμε. Σε φωνάζουν Αριστοτέλη ή Άρη? Θα προτιμούσα Αριστοτέλη, γιατί δεν ακούγεται πλέον σεφ. Εντάξει, Άρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι μάγειρας τα τελευταία 6 χρόνια και πατέρας ταυτόχρονα. Έκανες παιδάκι στα 10. Ναι, ναι, 17, 16 προς 17. 16 προς 17, ήσουν ένα μπαμπάς. Ναι. Μπράβο. Δεν έχουμε αναφέρει κάπου σε αυτήν όλη τη σχέση τη σύζυγο. Η σύζυγος καλώς κακώς πήρε το δρόμο της, τις επιλογές της, με σεβασμό πάντα. Τη μεγαλώνω από βρέφος, από όταν γεννήθηκε. Ωραία, οκ. Okay. Αυτό. Για μένα πάει πρώτα η κόρη μου, συγγνώμη με όλο το σεβασμό, και μετά η μαγειρική. Καλά, βέβαια. Πώς και αφήνεις την Αναστασία έξω, ενώ πριν από λίγο μας είπες ότι πρώτα βάζω την Αναστασία και μετά τη μαγειρική. Κάποια στιγμή πρέπει να με κυνηγάμε τα όνειρά μας. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ήταν καλό το πιάτο μου ή όχι. Έβαλα αγάπη και σκέφτηκα αυτό το παιδί. Και για εμένα αυτό που δοκίμασα, δεν είμαι σίγουρος άμα είναι για λευκή ποδιά. Θεωρώ ότι σου αξίζει ακόμα μία δεύτερη ευκαιρία. Εγώ με τη μαύρη. Να παλέψει άλλη μία φορά. Και αυτό είναι στο χέρι σου, αν αντέχεις να παλέψεις. Αντέχεις? Ναι, σε. Έχω να του πω ότι θα περάσει και να μην στεναχωριέται το τι θα του λένε. Και τι θα. Και τι να προσέχει. Και τον αγαπώ πολύ. Και εγώ σε αγαπάω. Μαγειρική. Είναι το πάθος μου. Είναι κάτι το οποίο ασχολούμαι από πραγματικά από πάρα πάρα πολύ μικρό παιδί. Και η διαιτολογία. Είχα φτάσει 18 χρονών 200 κιλά. Και όταν ήμουν 19 χρονών είχα ένα περιστατικό που έπαθα μία ανακοπή. Και για κάποια λεπτά ήμουνα off. Ναι. Καληνύχτα. Ναι, καληνύχτα. Και επανηλθές. Ναι. Το είχε ως αποτέλεσμα να προσπαθήσω να μπω στη διαδικασία της δίαιτας για πρώτη φορά στη ζωή μου. Αφότου βρήκα εγώ τη θέληση μέσα μου, μετά αποφάσισα να μπω να το σπουδάσω για να βοηθήσω κι άλλο. Έχουμε 3 λεπτά. Προλαβαίνουμε. 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 Εδώ είναι ο πουρές. Ναι. Εδώ θα προλάβει να ξεκουραστεί. Θα βγει σε ένα λεπτό να ξεκουραστεί. Φτάνει, ένα λεπτό. Θα δούμε. Υπήρξε κάποια στιγμή που δοκίμασες κάτι? Όχι, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που είδα ότι δεν μου βγήκε, δεν θεώρησα. Δεν ήθελες να δοκιμάσεις εσύ, αλλά να δοκιμάσουμε εμείς. Ναι, αυτό ήταν λάθος. Εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα για να δοκιμάσουμε και να θαμποθούμε από τρούφες Wagyu, Kobe και όλα αυτά. Πιστεύεις ότι αυτό το πιάτο είναι για μαύρη ποδιά? Όχι. Γιατί και οι μαύρες ποδιές δεν είναι πολλές. Δηλαδή θα πάρουν όλοι μαύρη ποδιά. Ελάχιστες μαύρες ποδιές θα δώσουν. Όχι, σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ. Φαινόταν πολύ καλά ότι ξέρεις τι κάνεις. Ναι. Πήγες δηλαδή ότι, παιδιά, είμαι εδώ να σας δείξω. Ξέρω πάρα πολύ καλά να μαγειρεύω, ξέρω πάρα πολύ καλά να διαχειριστώ τα υλικά μου. Τι πιστεύεις ότι πήγες στραβά? Λοιπόν, καταρχήν η πίεση σε ένα τέτοιο πλατό είναι μεγάλη. Ωραία, ο χρόνος τρέχει, που αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, όση προπόνηση και να κάνεις στο σπίτι, όσες φορές και να το κάνεις, γιατί το πιάτο το δοκίμασα πάρα πολλές φορές και έβγαινε καλό. Αλλά όταν ξεκινάει το ρολόι, όταν είναι η πίεση της κάμερας εκείνη την ώρα, είναι όλα διαφορετικά. Έχει τον ειδικό εδώ πέρα, έχει τον άνθρωπο που μπορεί να σου απαντήσει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο Θωμάς το μόνο λάθος που έκανε ήταν να. Εγώ θα ετοίμαζα τον πουρέ απ' έξω σίγουρα, ολοκληρωμένα. Να τον είχα έτοιμο, απλά μια θέρμανση. Και επειδή είχε ένα δεν πολύ είναι καλό. Είναι στου κανόνε αυτό, από όσο ξέρω. Όχι, εννοώ απ' έξω, εννοώ στην προετοιμασία που είχε στα 3 ώρα. Να είσαι έτοιμο, ναι. Για να είσαι ήρεμο, να διαχειριστεί, ναι, το Wagyu που είναι ένα πολύ ακριβό κομμάτι κρέατο, να είσαι τέλειο ήρεμο. Γιατί όντως ο χρόνος που τον έχω ζήσει είναι πιεστικός και δεν ξέρεις πώς περνάει. Ναι. Δηλαδή εκείνο το λάθος τώρα στην καρνιτούρα που. Αυτό θα ήθελα για το κρέας, το οποίο είναι ένα καλό ακριβό κομμάτι, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λέω ότι η προετοιμασία, λοιπόν, έπρεπε να στηρίξει το κρέας και όχι να χάσει το κρέας. Αυτό νομίζω ήταν το λάθος του Θωμά. Το πρόβλημα με το κρέας είναι ότι επειδή δεν ήταν ο πουρές έτοιμος και όλο το άγχος έπεσε στο να γίνει ο πουρές σωστά. Ναι. Η προσοχή τραβήχτηκε αλλού. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάρω θέση όσον αφορά το κρέας, επειδή είμαι τηλεθεατής του MasterChef εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ, το παίρνω πάνω μου, είναι δική μου γνώμη, καθαρά ως τηλεθεατής, δεν είμαι ειδικός. Ναι. Λοιπόν, όταν φέρνεις για τόσο ακριβή πρώτη ύλη, ίσως να υπάρχει σκέψη ότι κρύβονται κάποιες αδυναμίες, αστοχίες. Γιατί είναι ένα κρέας, ένα υλικό το οποίο δεν χάνει εύκολα. Είναι ένα τόσο νόστιμο κρέας, θεωρώ εγώ, που και λίγο να ξεφύγεις. Θα είναι πάλι νόστιμο, οπότε ίσως έχει μια άλλη αυστηρότητα ως προς τους κριτές. Αυτό πιστεύω εγώ τώρα, έτσι. Μπορεί να είμαι και λάθος. Από πλευράς γεύσης, αυτό ισχύει. Απλά το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή είναι
το κρέας που είναι και είναι πιο ευαίσθητο με τον τρόπο που είναι, ίσα-ίσα η προσοχή της σωστής θερμοκρασίας να βγει όπως πρέπει είναι ακόμα πιο δύσκολη. Δηλαδή, εγώ κατά κάποιο τρόπο ανέβασα τον πύχη μόνος μου. Αυτό δεν πήγε όπως το καταλαβαίνω. Έπρεπε, ναι. Αλλά σίγουρα θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι σε μια audition δεν πας για να ανεβάσεις τον πύχη, πας απλά για να περάσεις και μετά να βάλεις τον πύχη όπως εσύ θεωρείς σωστό. Ωραία, επειδή δεν μπήκες δηλαδή από την αρχή με μια λάθος στρατηγική. Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό που λες, αλλά επειδή δεν έχω ξανασχοληθεί με κάτι τέτοιο, ίσως η οργάνωση έγινε λίγο λάθος. Και έπρεπε και να δοκιμάσεις. Δεν δοκίμασε, δεν έπρεπε να λαθάσεις. Εγώ αυτό το λάθος, δεν δοκίμασε, καλέ. Λοιπόν, είναι δυνατόν, εγώ δεν το δοκιμάζω. Και επειδή σε Μερακλής και εμένα, Wagyu, δεν δοκίμασε λίγο Wagyu. Όσο ακριβώς κρέας. Η πραγματικότητα είναι ότι λόγω της πίεσης εκείνη τη στιγμή σου διαφεύγει η σκέψη. Έλα μωρέ να δοκιμάσεις, σου διαφεύγει ρε Θωμά. Τα δευτερόλεπτα μετρούσανε. Μια μπουκίτσα, μικρή κλίτς. Ο Θωμάς πρέπει να ήταν τόσο αγχωμένος εκείνη την ώρα. Που ειλικρινά, δηλαδή, να μην σκεφτείς να φας τώρα από το κρέας ή από το πιάτο σου, ήταν καθαρά νομίζω θέμα ότι είχες θολώσει εκείνη την ώρα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί φτάνεις σε ένα σημείο που κυριολεκτικά τρέχουν πλέον τα δευτερόλεπτα και όχι τα λεπτά. Το μυαλό παγώνει. Μπορεί ο Θωμάς να μην τα κατάφερε και να μην πήρε μια ποδιά τώρα. Μπορεί να γίνει του χρόνου βέβαια εκεί. Αλλά είναι νικητής της ζωής, είναι ένας μαχητής, ο οποίος έχει περάσει πάρα πολλά. Και θα σε πάω έτσι αρκετά χρόνια πίσω. Κάτι που φαντάζομαι δεν ξεχνιέται ποτέ. Όταν στα 19 σου έπεθε σε ανακοπή. Ναι. Και βρέθηκε στο νοσοκομείο και έγινε αυτό από τα πολλά κιλά, έτσι δεν είναι? Είχα φτάσει 235 κιλά. Το οποίο είναι. Δεν είναι κάτι ευχάριστο για κανέναν, ούτε για τους γύρω σου, ούτε για σένα. Βλέπουμε και εικόνες από το προφίλ στο Instagram. Βέβαια, βλέπουμε το πριν και το μετά, έτσι, τη μεγάλη αλλαγή. Διαβλέπουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος από πάρα πολλά κιλά κατάφερε να έχει ένα πάρα πολύ, έτσι, για όλους μας, γυμνασμένο σώμα, πολύ γυμνασμένο σώμα. Εγώ θέλω να σταθώ και ότι παθαίνεις στα 19 σου την πρώτη σου την ανακοπή που έπαθες και είπες, και μου είπες και εμένα πριν, ότι ήταν ένα έναυσμα για να βοηθήσεις, για να θέλεις να μπεις στο χώρο της διατροφής και έτσι ασχολήθηκες με το φαγητό και με όλο αυτό. Η στόχη μου ήταν διαφορετική μέχρι εκεί. Εγώ ήμουν επαγγελματίας μουσικός, κανονικά όμως επαγγελματίας, δηλαδή έπαιρνα. Τι όργανο έπαιζες? Είμαι πολύ οργανίστας. Έχω παίξει. Γνωρίζω. Όλα τα έγχορδα, όλα τα έγχορδα, συν πιάνο, συν. Μέχρι ένα σημείο. Εκτός από άρπα που σου είπε ο κ. Κουτσόπουλος. Η αλήθεια είναι ότι άρπα δεν έχω μάθει ποτέ. Και από το ατύχημα και μετά. Από το ατύχημα και μετά ήθελα να βοηθήσω εγώ κόσμο που μπορεί να πέρασε ό,τι πέρασα εγώ. Ωραία, γιατί αυτό είναι ένα βίωμα που εγώ έμαθα με τον δύσκολο τρόπο ότι ό,τι και να λένε γύρω σου, γονείς. Δεν. Φαντάζομαι ότι το περιβάλλον σου έλεγε ότι μην τρως άλλο, έχεις ξεφύγει, είναι πολλά τα κιλά, θα πάθεις κάτι. Σίγουρα, λέγανε, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Και πώς δεν η μητέρα μου, ο αδερφός μου. Φτάνει σε ένα σημείο από ένα συγκεκριμένο βάρος και μετά που το φαγητό γίνεται, θα τολμούσα να πω, εθισμός. Θυμάμαι να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχω υπάρξει εγώ πάρα πολλά κιλά, ήμουν 167. Mm. Για μένα ξέρω τι κρυβόταν από πίσω. Ναι. Για εσένα, γιατί καταλαβαίνει το κόσμο, λέει τι μητρό άλλο κλπ. Τα οποία δεν πιάνουν, το όποτε σε μένα έπιαναν. Ναι. Τι κρύβεται πίσω από κάτι τέτοιο? Γιατί στην ουσία θες πολλές χαρούμενες σύντομες στιγμές από το φαγητό. Αυτό κατάλαβα εγώ. Το φαΐ από ένα σημείο και μετά, όταν βρίσκεσαι σε αυτόν τον κόσμο που στην ουσία απλά παίρνεις κιλά το ένα μετά το άλλο. Ωραία. Είναι ο ορισμός του comfort που λέμε. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την πείνα. Από ένα σημείο και μετά, καταρχάς από ένα σημείο και μετά δεν πεινά σχεδόν ποτέ. Ωραία. Είναι η χαρά σου, είναι το διάλειμμα σου. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση όμως. Επειδή είσαι μουσικός και η μουσική δίνει χαρά. Δηλαδή δεν σου κάλυπτε η μουσική αυτή τη δημιουργία αυτή, ώστε να μην το ρίχνεις στο φαΐ που το λέμε έτσι. Ωραία. Ισχύει. Απλά το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και μετά το ζητάει το σώμα. Εμείς το μάμου, όπως και να έχει να ξέρεις από την εικόνα που πήραμε από χθες. Πόσα χρόνια σου πήρε να γίνεις από τα πολλά κιλά να πας να γίνεις bodybuilder? Συνολικά, λοιπόν, τα πρώτα κιλά χάθηκαν μέσα σε 1,5 με 2 χρόνια. Το bodybuilding όλο μαζί πήρε μια πενταετία.
Εμείς... Σε δύο χρόνια όμως φύγαν τα πολλά κιλά. Ναι, Μάνα, ξέρεις από αυτά που μάθαμε και από το λίγο που σε γνωρίσαμε και από το πιο πολύ που σε γνωρίζουμε τώρα εδώ στο breakfast, έχουμε να σου πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που πέρασες και σε εμάς και σε όλο τον κόσμο. Και σου ευχόμαστε έτσι. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μας καλή επιτυχία, γιατί σου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύεις και να το συνεχίσεις. Εννοείται και έχεις και ένα κανάλι. Αυτό είναι κάτι που το κάνω καιρό. Έχω δικό μου κανάλι στο YouTube και κανάλι στο TikTok. Και γενικά αυτός είναι ο στόχος μου, να βοηθήσω όσο πιο πολύ κόσμο μπορώ. Δέχομαι πελάτες μέσα από το Instagram, κάνω online coaching εδώ και πολλά χρόνια. Ωραία. Φωμάμαι να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ θέλω να πάμε και επειδή ήσουν εκεί και το βίωσες. Είδαμε και έναν άλλον άνθρωπο, τον Αριστοτέλη. Έναν πολύ γλυκό μπαμπά, έναν νέο μπαμπά. Έναν άνθρωπο ο οποίος εμένα προσωπικά με έκανε με την καλή έννοια να νιώσω πάρα πολύ λίγος. Mm-hmm. Λίγος, γιατί πάντα λέμε, επειδή πολλές φορές, ότι ο μπαμπάς και η μαμά ποιος ασχολείται περισσότερο. Ο άνθρωπος νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω δει. Ελένη, νομίζω ότι είχαμε και μεταξύ μας μια διαφωνία. Ξέρετε, όχι, δεν θα πω και τη διαφωνία, θα πω και τη συμφωνία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μίλησε με ωραία λόγια για την μαμά του παιδιού, που στην ουσία με το που γεννήθηκε το μωρό, το ανέλαβε αυτός. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η μητέρα έφυγε. Αποχώρησε και άφησε το μωρό και το μεγάλωσε ο μπαμπάς. Και μου άρεσε που δεν μίλησε άσχημα. Και αυτό είναι και ένα μάθημα στους χωρισμούς και σε όλα αυτά, να μην κατηγορεί ο ένας γονιός τον άλλον, γιατί όλα αυτά τα παίρνει το παιδί. Και έβαλε προτεραιότητα, ναι, έβαλε προτεραιότητα το παιδί. Πήρε τη μαύρη ποδιά, είχε κάποιες αστοχίες, οπότε δεν κατάφερε να πάρει την άσπρη ποδιά. Και περιμένουμε την Παρασκευή, λοιπόν, που θα είναι η μάχη για τις μαύρες ποδιές, να δούμε τι εξέλιξη θα έχει και αν τελικά μπει στο παιχνίδι. Αλλά σίγουρα την Παρασκευή, να ξέρετε, παιδιά, σίγουρα την Παρασκευή να ξέρετε, με τις μαύρες ποδιές. Μα γίνει... ξέρεις τι, δεν έχετε ταυτιστεί με τους παίκτες, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά ποιον θέλω περισσότερο. Λοιπόν, θα σε δυσκολέψω κι άλλο, επειδή δεν ξέρεις με ποιον θα ταυτιστείς περισσότερο. Πάμε να δεις και το επόμενο βίντεο με άλλους παίκτες, με άλλες προσωπικότητες, να δούμε τι θα γίνει. Θωμά, μένεις μαζί μας. Θέλουμε την άποψή σου για αυτό που θα δούμε στο βίντεο που θα πέσει μόλις τώρα. Τέλεια. Είχα ξαναέρθει πέρυσι, αλλά κάτι ξέχασα και ξαναγύρισα. Σεφ, πιστεύω ότι το έχω. Έχω γερό στο μάχη. Έχω περάσει δύσκολες καταστάσεις. Ήμουνα στη χρήση και θυμάμαι ότι γινόταν η φωτιά στο μάτι και ψάχνανε δύο κοριτσάκια. Και ξαφνικά άκουσα ότι τα βρήκανε δυστυχώς από την πυρκαγιά καμένα και τότε έβαλα τα κλάματα, θυμάμαι, γιατί σκέφτηκα ότι κάποιοι θέλαν να ζήσουν και η ζωή τους το πήρε αυτό. Και ότι εγώ, που η ζωή μου δίνει συνέχεια ευκαιρίες, προσπαθώ να την τελειώσω. Και θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σηκώθηκα από τον καναπέ και λέω τέλος. Τη δίνουμε με πολύ αγάπη. Εκπέμπεις κάτι... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίο. Πλέον, σε τι θέση είσαι στα μαγαζιά που δουλεύεις? Τώρα, κατά κύριο λόγο, το κυνηγάω για HF στην ουσία. Όχι, ρε, δεν είσαι αυτό το καπάκι. Ήσουνα αρχηγός... 17 άτομα. Για 17 άτομα. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ρε Θανάση? Για 14 ώρες και 15 που δουλεύω. Όχι, ότι ήρθες εδώ σήμερα, υποτίθεται προετοιμασμένος. Είσαι αυτός όμως? 65%. Δεν θα το παίρνω αυτό. Δεν θα το περνούσες αυτό. Μου πεις ότι είναι σωστά ψημένες οι καραβίδες, έτσι όπως θα ήθελες. Μια δοκιμάσαι και πες μου ότι είναι σωστή. Κρατάει στο εσωτερικό της ελάχιστα. Κρατάει? Δηλαδή είναι πίσω, θεωρείς ότι είναι πίσω στο ψήσιμο? Δεν είναι ο μη τελείως. Ο μη τελείως καταλαβαίνει αυτός που μαγείρεψε τι έχει μαγειρέψει. Αφού το δοκίμασε. Δεν ήταν ο μη, την ξαναείδε, ήταν ψημένη. Μα σου λέω ότι ήταν παραψημένη. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ήρθες. Σήμερα θα σου φτιάξω ένα ριμπάι. Ή medium rare, τώρα είμαι ανάμεσα. Εμένα ο θείος μου ήταν ο Τσίκυλης. Που είχατε? Ο Δημητρής. Ναι. Είναι ο Τσίκυλης. Εξάδελφο... Δεν ήταν, είναι. Είναι το παιδί, δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Ναι, ναι. Είναι. Δεν ακόμα. Ήταν. Ναι, ναι. Τον πέθανε στη ζωή. Είναι εξάδελφος της γιαγιάς μου. Εξάδελφος της γιαγιάς. Της γιαγιάς. Της γιαγιάς. Από που έχουμε καταγωγή. Από την πλευρά της μαμάς είναι Κρητικιά και Πόντια. Του μπαμπά είναι από η μαμά είναι από Ινδία. Όχι, και... η μαμά είναι από Κρήτη και... Ορίστε. Η μαμά είναι Κρητικιά και Πόντια. Κρητικιά και Πόντια. Κρητικιά. Τη γιαγιά είναι Πόντια. Και από τον παππού είναι Κρητικιά. Εγώ πήρα πιο πολύ από Ινδία, να σου το πω αλλιώς. Είμαι ο μόνος που πήρα τόσο πολύ χρώμα. Το είναι ρεάρ. Ναι. Το τρως έτσι, σ' αρέσει? Εγώ? Ναι. Αντικειμενικά? Εγώ προσωπικά ρεάρ δεν πολύ τρώω, αλλά δεν θα το συνιστούσα. Ε? Μιλήσω αντικειμενικά. Εμένα μου άρεσε, προσωπικά.
Δηλαδή που δεν τρώω. Μπορεί να μιλήσει αντικειμενικά. Υποκειμενικά. Αυτό που τρώω αυτή τη στιγμή, εμένα μου άρεσε γιατί δεν τρώω ρέα. Φανταστείτε. Άμα έτρωγα ρέα, θα το τρώγα συνέχεια. Προσωπικά. Μα σχέτε. Ναι. Ναι. Δεν είσαι έτοιμο να πάρει ούτε την άσπρη ούτε τη μαύρη ποδιά. Συνέχισε την προσπάθεια. Τέλεια. Αχ, παιδιά, πόσο γέλασα. Δημήτρη, είσαι μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ Δημήτρη. Καλά. Μας έφτιαξε τη διάθεση χθες το βράδυ. Μας την ξανάφτιαξε σήμερα πάλι που είδαμε το βίντεο σου. Μας μπέρδεψε λίγο με τις καταγωγές. Είναι λίγο. Έχετε καταγωγή από πολλά μέρη, τέλος πάντων, έτσι. Εντάξει, μέρη έχουμε λίγο. Είναι λίγο απ' όλα οι καταγωγές. Ρε εσύ, Δημήτρη μου, συγγνώμη λίγο, εξήγησέ μου λίγο κάτι άλλο. Στο φαγητό, ευγενικός, ωραίο. Λοιπόν, στο φαγητό δεν προτιμάς το ρεάρ, δεν το τρως το ρεάρ, ωστόσο το έψαξε για τους κριτές. Τι μπλέξιμο έγινε εκεί. Κοιτάξτε τώρα, εγώ πίστευα με το ρεάρ ότι θα είχα μια θέση στο παιχνίδι, έστω και με μαύρη ποδιά. Το θεώρησες πιο ψαγμένο να μαγειρέψεις κάτι έτσι. Ναι, το θεώρησα ίσως να πετύχει. Εγώ σε ρωτάω γιατί ρε παιδί μου γενικότερα τρώμε το πιο. Σταύρο, το medium δεν είναι κάτι που τρώνε όλοι. Το rare ναι, 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 το medium. Ο φίλος μου Δημήτρης νομίζω ότι το ribeye επειδή έχει και λιτολιπάκι του θέλει ένα medium για να αρχίσει να λιώνει το λίπος. Γιατί στο rare δεν μας σχέται και λίγο. Αν και αντικειμενικά του άρεσε. Αντικειμενικά μας σιώταν. Μας βέβαια λίγο το αντικειμενικά. Να σε ρωτήσω κάτι. Το παρακολουθείς φαντάζομαι το MasterChef, έτσι δεν είναι. Ναι. Και είσαι ναι. στον πρώτο χρόνο της σχολής που πηγαίνεις, όλη της μαγειρικής. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις, δεν θεώρησε ότι είναι πολύ υψηλό το επίπεδο. Δηλαδή να περάσουν άλλα δύο χρόνια, τρία χρόνια, ενώ να πας πιο έτοιμος. Ήθελες να δεις να το ζήσεις όλο αυτό και είπες δεν πειράζει, δεν βαριέσαι ότι και να γίνει, εγώ θα ξαναπάω. Καταλαβαίνω τι λέτε. Κοιτάξτε τώρα. Εγώ ήθελα, επειδή το είχα πολύ καψούρα το MasterChef, ήθελα από την αρχή να έρθω. Να μπω μέσα σε αυτό, για την ακρίβεια. Και έλεγα, ας πάω ίσα-ίσα για την εμπειρία. Δημήτρη, εμείς σου ευχόμαστε να ξαναπάς. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μου έκανε εντύπωση που είπες ότι πιο πολύ από φοβάσαι τη μαμά και τη γιαγιά παρά τους κριτές. Τι σου είπανε μετά. Τι έγινε στο σπίτι. Δεν μου είπανε κάτι. Απλά εντάξει. Εκείνη τη στιγμή το καλύτερο πράγμα που κάνανε ήταν που με φωνάζανε γιατί ήμασταν άϊπνοι. Γιατί ήρθα κατευθείαν από τη δουλειά από Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Και εγώ ήμουν με μια μισή ώρα ύπνο. Αναγκαστικά. Χτες έπρεπε που... να με φωνάξουν και να ξυπνήσω. Χτες που είδατε το επεισόδιο όλοι μαζί, φαντάζομαι, ή που το είδαν τέλος πάντων, τι σου είπανε, με τι για τη συμπεριφορά σου μπροστά στους κριτές, για αυτό που έφτιαξες. Κοιτάξτε, μου είπαν ότι είχα ένα-δυο λαθάκια. Είναι η αλήθεια ότι είχα ένα-δυο λάθη. Όπως και τα παρατήρησα κι εγώ. Εμείς, Δημήτρη, σου ευχόμαστε όμως να πας και του χρόνου. Από εμάς έχεις το. Από μένα θα έπαιρνες λευκή ποδιά, να ξέρεις. Γιατί. Η Μέρη θέλει να τη μαγειρέψει. Με λίγα λόγια η Μερούλα. Θέλω να μαγειρέψει, βέβαια, οπωσδήποτε. Πραγματικά θέλω να δοκιμάσω και θέλω να δω αν υποκειμενικά και αντικειμενικά αυτές οι δύο απόψεις έρχονται κάποια σε κάποια. Δημήτρη, ήταν ένα μικρό τηλεοπτικό ραντεβού. Φλερτ. Αυτό να ξέρεις από τη Μέρα Γεριάδου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα. Να σε καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και να φύγουμε από τον Δημήτρη και να πάμε στη μάχη της Καραβίδας. Στο Θανάση, παιδιά. Που έμπειρος μάγειρας ο Θανάσης. Ματιασμένος. Ο Θανάσης, θα πω τώρα, είναι ιστορία ζωής τώρα. Το Θανάση το ξέρω περίπου 6 χρόνια. Α, γνωρίζεστε. Ναι. Είχαμε πάει και οι δύο στο MasterChef 17, στο πρώτο. Και είχαμε πάει και οι δύο να κάνουμε οντισιόν, κρύα. Εγώ έφυγα για δουλειά, εκείνος πάλι για δουλειά, δεν πήγαμε ποτέ, δεν το κυνηγήσαμε. Τώρα πριν μπει, μου στέλνει μήνυμα, εννοείται, θα μπω, του λέω, πήγαινε μα θέλει και το κυνηγά. Ναι. Κρατάει για την εκπομπή, κρατάει τελευταία στιγμή και τα δίνει. Και ο Θανάσης έχει δουλέψει Μύκονο, έχει πάρα πολλά χρόνια εμπειρία. Σε δουλεύει όντως με 400 κουβέρια, έχει ταξιδέψει και Σαουδική Αραβία. Όχι, είναι αυτό. Σταύρο δεν φάνηκε όμως. Blackout. 17 άτομα λέει ότι είχε. Είναι σαν άνθρωπος πάρα πολύ αγχώδης. Και νομίζω ότι τώρα να μην ξεχωρίζει την καραβίδα από ψημένη και ομή, παραψημένη και ομή, νομίζω ότι ήταν απλά blackout. Γιατί τον ξέρω τον Θανάση και μαγειρικά. Έχω φάει και από τα χέρια του. Είναι ένας πολύ καλός μάγειρας, ο οποίος μάλλον όπως είπε και ο Θωμάς, μετράει αλλιώς ο χρόνος. Είναι αυτό. Θωμάς, πώς τον έζησες πάρα πολύ. Τον είδες τον. Εγώ θέλω να μάθω το Θωμά, επειδή ήταν, τον έζησες καθόλου. Πώς ήταν, αγχώδης σαν άνθρωπος. Δεν τον έζησα από κοντά, αλλά αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν. Πριν έγραφες και εσύ. Είναι η πίεση. Είναι η πίεση. Δηλαδή, εγώ μπορεί να μην είμαι επαγγελματίας, αλλά και δάσκαλο είχα, επαγγελματία, πολύ μεγάλο σεφ μέσα στην Ελλάδα.
Και μαγειρεύω και λόγω της οικογένειάς μου που γενικά είναι μέσα στη μαγειρική από παιδί, από 8-9 χρονών. Όμως, έστωμα, αυτό το άγχος, ενώ είναι η πίεση. Η πίεση είναι μέρος του διαγωνισμού και μάλιστα 15 λεπτά νομίζω ότι είναι και πολλά σε σχέση με αυτά που έχει. Έγιναμε 10 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Να πω ότι ο Θανάσης είναι ένας πολύ έμπειρος όμως μάγειρας. Είναι σεφ, έχει δουλέψει σε πολύ μεγάλα εστιατόρια. Δηλαδή θα έπρεπε με τον χρόνο να έχει εξοικειωθεί γιατί και στα εστιατόρια και στην πραγματική ζωή. Πρέπει όντως να βγουν 200 πιάτα ή. Και υπάρχει αυτή η πίεση και στην κουζίνα. Βέβαια. Αυτό. Δηλαδή αυτό είναι. Μου κάνει εντύπωση που δεν μπόρεσε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι σχετικό. Ωραία. Θα πω πώς το βλέπω εγώ. Όταν είσαι μέσα σε μια κουζίνα ενός εστιατορίου, έχω βρεθεί σε πολλές κουζίνες εστιατορίου στη ζωή μου. Είναι διαφορετική η πίεση του να βγάλεις ένα πιάτο στον πελάτη και διαφορετική η πίεση του να έχεις κάμερες μπροστά σου μαζί με τον χρόνο να. Είναι δύσκολο. Και τους κριτές που ρωτάνε, ναι, είναι διαφορετικό. Οι κριτές, γιατί είναι μέρος του παιχνιδιού, κάνουν τις ερωτήσεις τους. Αυτό, επειδή θες να απαντήσεις, σου κάνει ακόμα πιο δύσκολη την όλη κατάσταση. Και γενικά σου αποσπάει την προσοχή. Εγώ, αυτό πάντως που κρατάω από όλο αυτό που είδαμε, είναι ότι οι κριτές, παιδιά, δεν επηρεάζονται ούτε από ιστορίες ούτε από εμπειρίες. Του καθενός. Αν γίνουν αστοχίες, πολύ αξιοκρατικά. Ούτε με τα χρόνια, ούτε με τα διαγωνισμού μαγειρική συνέχεια. Ό,τι δοκιμάσουν εκείνη την ώρα. Θα σας πω κάτι, επειδή συμφωνώ απόλυτα, δεν επηρεάζονται. Ωστόσο, εγώ ως τηλεθεατής, από έναν άνθρωπο που μπαίνει τόσο αποφασισμένος, καταλαβαίνω και πόσο πολύ το θέλει. Οπότε μου δείχνει και κάτι για το χαρακτήρα του. Αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Απόψε, θα κάνεις. Σε 9, θα δεις MasterChef. Θα δω MasterChef, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, τι θα έλεγες αν βλέπαμε μόνο ένα εδώ, αποκλειστικό επεισόδιο, τώρα εδώ στο Breakfast, να το δεις εδώ μαζί μας, ένα απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο, που είναι η τελευταία έτσι ευκαιρία για να πάρει κάποιος τη λευκή ή την μαύρη ποδιά. Και την Παρασκευή έχουμε τη μάχη των μαύρων ποδιών, έτσι θα μάθουμε την τελική 24ρα που θα μπει στο σπίτι. Την Παρασκευή θα γίνει ο χαμός. Περιμένω πώς και πώς. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα απόσπασμα. Oh yes. Έτοιμοι. Oh yes. Πήγαμε. Το κόνσεπτ του μαγαζιού είναι 21 εκατοστά. Είναι ατομική. Συνέχισε. Λίγο. Όχι, μην αγχώνεστε. Εγώ σίγουρα δεν αγχώνομαι. Μπορείς να το πεις με γραμμάρια. Γιατί να αγχώνομαι. Ναι, εντάξει, απλά το θέμα είναι, ρε παιδί μου, τόσο. Συνεχίζεις. Με το συμπάθειο θα λέω. Με το συμπάθειο. Πάντα με το συμπάθειο. Δεν το συζητάμε αυτό. Ξύπνησα μια μέρα και συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν ευτυχισμένη με τη ζωή μου. Εκεί που ήμουν, στη χώρα που ήμουν, με το άτομο που ήμουν. Οπότε μία μέρα είπα ότι θα τα παρατήσω όλα και θα έρθω εδώ. Τα αφήσαμε όλα. Τα αφήσαμε όλα. Σε δουλειά, μάξια, άντρες, σχέσεις, όλα. Άντρες δεν είχα. Όχι γάτες, άντρες. Άντρες, ναι. Μας έχεις έρθει με γλυκό. Όχι. Καθαρίζει σκόρδα, ρε πάνω. Ρωτάω όμως, είναι ρητορικό το θέμα. Θα συμφωνήσουμε το εξής. Ότι τώρα, από εδώ και στο εξής, ενώ ότι μέχρι να τελειώσει η οντισιόν, θα μιλάμε σοβαρά, εντάξει, αυτά που ξέρω. Δηλαδή, πάμε σοβαρά λίγο. Γιατί ένιωσα ότι. Λίγο τρολάρεις, οπότε πάμε σοβαρά για να καταλάβουμε κι εμείς εσένα. Ναι. Θεωρώ ότι μου το είπε αυτό γιατί είμαι λίγο τρολ, να το πω. Και εντάξει, όταν παρασέρνομαι δυσκολεύομαι λίγο να μαζευτώ, αλλά εντάξει, το μαζεύουμε. Σε ποιον θα λείψουμε? Σίγουρα θα λείψω στις κόρες μου. Πόσες έχεις? Δύο. Είναι μια ηλικία που είναι πολύ σημαντική. Η παρουσία του γονιού. Άσε να συνειδηθώ λίγο τώρα, γιατί... Περιμένω πώς και πώς. Θέλω να δω και τον παίκτη τον τρόλ, γιατί για να φτάσει κοντιζάς και να του πει κάπου λίγο να δούμε και τι είσαι και τι κάνεις, πρέπει να έχει γίνει να μπει και να κάνει. Εδώ θα δώσουμε ένα βραβείο, να ξέρουμε. Είναι τρόλ ή δεν είναι. Θέλω ξέρεις πολύ. Τι, για να του πει τύπου σοβαρέψου, πάει να πει ότι μάλλον κάτι κάνει πολύ καλά, οπότε να σου πω αυτό το έχουμε, κάνε και το άλλο για να μπορέσει να μπει σπίτι και να συζήσεις κιόλας και με τους υπόλοιπους. Ή ξεπέρασε το όριο και μπες λίγο στην γραμμή. Έχει δύο αναγνώσεις, δεν ξέρω ποια θα βγει τελικά. Δεν έχω καταλάβει. Είδα και τον πατέρα του συγκινημένο. Μπαίνω στη θέση τώρα και εγώ ως μπαμπάς. Δηλαδή μου καταλαβαίνω πώς είναι. Μπορεί ο κόσμος που δεν έχει παιδιά για να μην το καταλαβαίνει τόσο, να θεωρεί λίγο υπερβολικό. Εγώ καταλαβαίνω πώς είναι να αφήνεις τώρα το παιδί σου σπίτι. Συγκινήσει όπως και να έχει. Ακόμα και για έναν τόσο καλό σκοπό όπως είναι το να μπει στο σπίτι του MasterChef. Και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο φυσικά. Έτσι. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει, αν θα μπουν τελικά.
Νάτα. Σήμερα το βράδυ. Ξέρουμε στις όλοι τι θα κάνουμε. 9 παρα 10 καθίστε σήμερα... στο καναπέ. 9 παρα 5 λέω, εγώ βάλει άλλο ένα πεντάλεπτο. Ναι, βάζω γιατί καθυστερούν πολύ και μετά χάνουν την αρχή. Θωμά, έτσι κάνω. Εγώ βάζω ένα πεντάλεπτο πάντα στον κόσμο για να προετοιμάζετε. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break, θα επιστρέψουμε με μαγειρική. Ο δικός μας ο Masterchef, αυτός ο ταλαντούχος, ο νέος, μέσα σε αυτό το υπέροχο κάρο που καμισό του. Τι θα μας φτιάξει, Σταύρο. Μην αγχώνεσαι, δεν είναι τίποτα. Όχι. Θα κάνουμε ένα απίστευτο γιουβέτσι με κεφτεδάκια. Απλό φαγητό μαμαδίσκο με μπόλικη φέτα. Πάνω έχουμε καθιερώσει τη φέτα. Όμως ξέρεις κάτι. Φέτα πάει παντού. Στα απλά πράγματα φαίνεται η ομορφιά και το ταλέντο. Το μάτι είναι αγαπημένο σου φαγητό. Αγαπημένο μου φαγητό. Γιουβέτσι. Γιουβέτσι με κεφτεδάκια. Για κάνει δεν έκανε ένα γιουβέτσι εκεί. Έπρεπε. Δεν έκανε ένα γιουβέτσι ωραίο. Λοιπόν, εσεί από το σπίτι, ανάψτε φούρνους, φτιάξτε εκεί, σερβίρετε εκεί στο τραπέζι, χαρτί μολύβι, να κάνουμε συνταγή μαζί. Παρέα. Βήμα-βήμα θα τη δείξουμε. Πάμε σε break. Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά. Θωμά μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλές επιτυχίες. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Πολλά, πολλά φιλιά.